πάλι λουλούδια κόψα αυτόν τον κήπο για το γραφείο. Ναι. Μ' αρέσει να είναι ωραίο το γραφείο του μπαμπά. Το γραφείο του μπαμπά ή το γραφείο του κυρίου Μάκη. Α, έλα, έλα τώρα Ζαμπέτα, τι είναι αυτά που λες. Ελάτε καλέ, δε σπινείς με τη μόνη της αστεία, τόπα. Ε, να μην λες αστεία, τάντα, δίνεις τη δουλειά σου. Ο μπαμπάς. Ε, δεν ήρθε καθόλου από το πρωί. Λείπει από χτες. Μου είπε πως κάπου έχει να πάει. Πάτα. Πάλι. Έλα πάτα και βάλτε στο βαζάκι του. Μα σοβαρά δε σπινείς, Ντέζη. Είναι το πέμπτο μπουκέτο συνέχεια. Μωρέ, έλα που σου λέω, βάλτε στο βαζάκι. Άσε να του στολίσουμε τη ζωή με κάτι ανθισμένο. Καλά. Ναι, αλλά έτσι γίνομαι συνένοχος σας κι εγώ. Τι συνένοχος. Αν μάθει ο πατέρας ότι φέρνετε κάθε μέρα λουλούδια του Μάκη κρυφά. Λουλούδια είναι, παιδί μου, δεν είναι ορολογιακές βόμβες. Επτά δεν κάνω τίποτα συνωμοτικό. Και το ωραίο είναι ότι ο Μάκης θα νομίζει ότι τον στολίζω εγώ. Λες. Πάντως πολύ με διασκεδάζει αυτό. Ώστε να μου δίναν σοκολάτες, λουλούδια, με γεμίζαν δώρα, περιποίησεις. Και να που για πρώτη φορά μου συμβαίνει να δίνω εγώ. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο πράγμα να δίνει κανείς. Είναι, πώς να σου το πω, είναι ρομαντικό. Δεσποινείς, Ντέζη. Είστε ερωτευμένοι. Με το Μάκη. Δεν ξέρω. Και πρώτα-πρώτα μην με ρωτάς τι του βρίσκω. Το ξέρω, δεν είναι ωραίος, δεν είναι αθλητικός, δεν έχει μαλλιά μακριά, δεν αφήνει φαβορίτες, δεν είναι καθόλου κοσμικός. Κοντοστούπης είναι, τίποτα δεν είναι. Και τότε, απλούστατα, εγώ είμαι θεότρελη μέρη μου, εγώ είμαι για δέσιμο. Όλες οι κοπέλες ψάχνουν να βρουν έναν άντρα να ερωτευτούν που να μοιάζει με αστέρα του κινηματογράφου. Εγώ τον βρίσκω να έχει μυαλό. Χαριτωμένο μυαλό. Με τι εννοείται μυαλό. Πώς να σου το πω, παιδί μου, έχει πνευματική δύναμη, χάρη, αντίληψη. Αυτά είναι, εμείς οι γυναίκες δεν τα εκτιμούμε όσο πρέπει αυτά τα πράγματα. Όχι δα. Άκουγα που σου λέω, δεν τα εκτιμούμε.